Ένα σχόλιο καταρχήν για τη διοργάνωση. Είστε άνθρωπος του αθλητισμού, του χώρου, ξέρετε από τις διοργανώσεις. Πέρα από ότι είμαι άνθρωπος του χώρου και του αθλητισμού και ασχολούμαστε 25 χρόνια με την Ακαδημία του Πρωτέα, έχουμε διοργανώσει σαν Πρωτέας σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, στην ΑΟΣ, στην 3-5 πηγάδια, στο Πήλιο, στα Γρεβενά, τουρνουά. Όπου φιλοξενούνταν 1200 με 1500 παιδιά την περίοδο. Λόγω λοιπόν αυτής της εμπειρίας μου, έχω να πω για το συγκεκριμένο τουρνουά ότι η διοργάνωση ήταν άρτια, οι συνθήκες που ήρθε πάρα πολύ και ο καιρός ήταν εξαιρετικές. Οι άνθρωποι που το οργάνωσαν θεωρώ ότι υπερέβαλαν αυτό. Κάναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και τουλάχιστον εμείς αυτό αντιμετωπίσαμε κάτι ιδιαίτερο καλό στον χώρο των τουρνουά. Ο Δημήτρης ο Παγωνίδης έχει αυτή την τρέλα. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να την έχει, γιατί και εγώ που ασχολούμουν μου έφυγε πλέον. Αυτό είναι στην αρχή, στην έναρξη. Έχει πολλά χρόνια μπροστά ακόμα να στήσει και να διοργανώσει τέτοια τουρνουά. Και μετά από μια κουβέντα που έχουμε κάνει μαζί, θεωρώ ότι τα επόμενα που θα ετοιμάσει για εδώ, ή τουλάχιστον και το επόμενο, θα είναι κάτι για το οποίο θα μιλήσει όλη η Ελλάδα. Απλά είναι πάρα πολύ σημαντικό οι φορείς του τόπου να είναι δίπλα του. Για να μπορεί να φέρει ομάδες είτε από το εξωτερικό είτε μεγάλες παρέες των Αθηνών και να δώσει άλλη έκκληση στην εκδήλωση. Αυτό που πέτυχε βέβαια πέρα από αυτό είναι ότι η Κομωτινή δούλεψε και τα μαγαζιά της και τα καφέ της, γιατί από εμάς τουλάχιστον ήταν 50 γονείς εδώ πέρα. Και σκέφτομαι ότι από όλα τα παιδιά αυτά οι γονείς ακολουθήσανε. Στα νέα δεδομένα που μιλήσαμε και ετοιμάζεται να ετοιμάσει το επόμενο τουρνουά, θεωρώ ότι θα συμβάλλει και στον αθλητικό τουρισμό στην Κομωτινή. Άρα λοιπόν οι φορείς πρέπει να είναι δίπλα του, να συμπαρασταθούν, γιατί όλοι έχουν να κερδίσουν. Και περισσότερο απ' όλα έχει να κερδίσει ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο. Για την αθλητική παιδεία, πόσο σημαντικές είναι αυτές οι διοργανώσεις? Θα σας πω ένα πράγμα, γιατί είχαμε ένα θέμα και με τη δικιά μου την Ακαδημία χθες, με κάποιον γονέα. Προσέξτε. Αυτά τα παιδιά έρχονται και παρέρχονται σε διάφορες ακαδημίες. Φέτος μπορεί ένα παιδάκι να πέσει ποδόσφαιρο, μπορεί να πάει στο μπάσκετ, να πέσει το βόλεϊ, να πέσει το βόλεϊ. Ναι, αλλά αυτό θα μείνει από το ποδόσφαιρο, δεν θα είναι ούτε καν το ποδόσφαιρο. Θα είναι ότι συμμετείχε σε έναν τρόπο που και έπαιξε με τον Κυριακό, έπαιξε με τον Κυριακό στη Θεσσαλονίκη. Αυτά μένουν στα παιδιά και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε εμεί, θα φάει με την αποστολή, θα παίξει με την ομάδα, θα κοιμηθεί με τους αθλητές του και εκεί θα δημιουργηθεί συνθήκες πραγματικά μιας ομάδας. Γιατί δεν φτάνει μία ώρα που δουλεύει το παιδί την ημέρα ή τρεις φορές την εβδομάδα για να δημιουργήσει μια ομάδα. Θέλει αυτές τις εκδρομές, αυτές τις δραστηριότητες για να μπορέσουν να κάνουν π.χ. ομάδα-ομάδα. Κοιτάξτε. Σε λίγες πόλεις της Ελλάδος, επειδή παρακολουθώ όλα τα τουρνουά που γίνονται, υπάρχουν άνθρωποι με τόσο μεράκι. Και αν τον απογοητεύσουν τον κύριο Παγωνίδη, είμαι σίγουρος ότι θα απογοητευτεί και αυτός. Και αυτό το πράγμα που είδατε σήμερα και για μένα ήταν εξαιρετικό, δεν θα έχει μέλλον. Άρα λοιπόν, ξαναεπισημαίνω, οι φορείς πρέπει να τον αγκαλιάσουν, τον Πάο Κομωτινής που κάνει αυτή την εκδήλωση, και να του προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν, ώστε του χρόνου η Κομωτινή την ίδια περίοδο να έχει 2.500 και 3.000 παιδιά από την Ελλάδα, γιατί είναι εφικτό. Δεν είναι ανέφικτο. Έχει εξαιρετικές συνθήκες και εξαιρετικές εγκαταστάσεις. Εγώ νομίζω ότι έχει μέλλον.